Κύριε Τσαπάκου, καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και στους αγροατές μας. Να σας ακούσουμε λοιπόν προσεκτικά για το τι είναι αυτό που επιτρέπεται και το τι απαγορεύεται αυτές τις ημέρες. Γιατί υπάρχει μία σειρά από οδηγίες οι οποίες εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών. Ακριβώς. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί. Τα ΠΕΣΟΠ σε κάθε περιφερειακή ενότητα που συνεδριάσανε το προηγούμενο διάστημα ουσιαστικά πήραν αποφάσεις, οι οποίες αποφάσεις προσδιορίζουν και τα σημεία που απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων πολιτών, στα σημεία που έχουμε αυξημένα μέτρα, περιπολίες, γενικότερα επιτήρηση. Μιλάτε για βάση και δασικά οικοσυστήματα. Βασικά οικοσυστήματα, περιοχές Natura, περιπατητικές διαδρομές, όλα αυτά προσδιορίζονται όταν αν μπείτε στο link της πολιτικής προστασίας, βγαίνουν οι χάρτες, είναι αναρτημένοι και μπορείτε πολύ εύκολα να δείτε ότι αναπεριφερειακή ενότητα λεπτομερώς ποια είναι τα σημεία αυτά. Για εκείνους που έχουν τη δυνατότητα, για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτόν, δεν έχουν καλή χρήση με την τεχνολογία ή καλή σχέση με την τεχνολογία, σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους μέσα από αυτές τις περιοχές και βέβαια όχι παραμονή σε αυτές τις περιοχές δουλειές, εργασίες για τον οποιοδήποτε λόγο που μπορεί να παράγουν σπίθες. Απλά κάνω μία πρόσθεση, κύριε Τσαπάκο, ή από την άλλη το άναμα της φωτιάς. Πολύ σωστά. Δεν αξίζει τον κόπο να μπούμε σε καμία τέτοια διαδικασία. Μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας και τη ζωή των συνανθρώπων μας. Οπότε ας μην το σκεφτόμαστε καν. Εργασίες στην Ήπεθρο απαγορεύονται, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Οι αψιταργίες και τα λοιπά, αυτά νομίζω ότι είναι αυτονόητα, δεν το συζητάμε καθόλου. Από εκεί και πέρα και η έκθεση στον ήλιο και γενικότερα σε υψηλές θερμοκρασίες, καλό είναι να αποφεύγεται. Να αποφεύγονται και οι άσκοπες μεταγεννήσεις, ειδικά σε ευπαθείς ομάδες οι οποίες θέλουν περαιτέρω υποστήριξη. Ναι, τα έχουμε πει πριν από λίγο με τον Γενικό Παθολόγο, τον κύριο Λαθουράκη, για να ξέρει ο κόσμος και να ακούει. Υπάρχει συνεργασία με την πυροσβεστική, υπάρχει συνεργασία με την δασική υπηρεσία, υπάρχει συνεργασία ακόμα και με το στρατό, έτσι ώστε να υπάρχουν κοινές περιπολίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις περιοχές που, ξέρετε, μπορεί να εκδηλωθεί κάποια φωτιά για τον οποιοδήποτε λόγο. Το είπα προηγουμένως, σαφώς και έχουμε συνεργασία και είμαι σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που για πρώτη φορά φέτο και επίσημο μπαίνει στην αντιπυρική προστασία και γενικά δημιούργησε μια ομάδα η οποία θα είναι σε περίπτωση εκτακτής αναγκών. Τώρα μιλάμε για την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο εκπληκτικό γεγονός θα μπορεί να συνδράμει. Πώς το Υπουργείο, μισό λεπτό, είπατε πρώτη φορά το Υπουργείο Άμυνας μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της πυρασφάλειας πυροπροστασίας? Ναι, το Υπουργείο πάντα είχε συνδρομή σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Φέτος όμως και επίσημα πλέον είναι με ειδική υπηρεσία που συνέστησε, θα μπορεί να συνδράμει σε τέτοιες καταστάσεις. Πώς ακριβώς το εννοείτε αυτό, περιπολίες, έτσι μεταφράζεται? Και με περίπολα και στο βαθμό της πρόληψης, αλλά και στο πεδίο αν ομιγέννη το χρειαστεί. Μάλιστα. Με προσωπικό και μηχανήματα. Και με προσωπικό και με μηχανήματα. Η συνεργασία με την πυροσβεστική, η συνεργασία με τους ΟΤΑ στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και έχει ελεγχθεί ποιο είναι εκείνο το επίπεδο πραγματικά πυροπροστασίας, πυρασφάλειας από την πλευρά των λοιπόν φορέων, κύριε Τσαπάκο? Η συνεργασία με την πυροσβεστική είναι σε άριστο επίπεδο. Η πυροσβεστική στο νησί έχει πολύ υψηλά στάνταρ, το προσωπικό της είναι πολύ αξιόμαχο και ανταποκρίνεται σε κάθε περίπτωση. Αυτό έχει αποδειχθεί στα προηγούμενα συμβάντα που είχαμε. Να θυμίσω φωτιά στον Άσταμο, φωτιά στο Λασίδι, διασώσεις και όπου αλλού χρειαστεί, φωτιά στη Δεδισσά προχτές. Η πυροσβεστική είναι δίπλα μας και επιχειρησιακά αλλά και σε επίπεδο πρόληψη έχουμε μια άριστη συνεργασία.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι το έκτακτο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για αυτή την ώρα που μιλάμε, που έχει ληφθεί ως απόφαση από την περιφέρεια Κρήτης, εκτός από αυτά τα οποία μας προαναφέρατε? Περιφέρεια Κρήτης, είμαστε προετοιμασμένοι. Για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα η διαφύλαξη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Και σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη μας, οι οδηγίες και οι εντολές του είναι αυτές. Άρα κινούμαστε συντεταγμένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε σχεδιάσει, είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε. Περιμένουμε ένα ζεστό τριήμερο. Ελλείψεις υπάρχουν? Θεωρώ ότι είμαστε αρκετά οργανωμένοι. Από εκεί πέρα ο φίλος του Γαλλού είναι το καλύτερο, κυρία Δουλγεράκη. Πολλές φορές έρχονται αρμοδιότητες χωρίς να συνοδεύονται με τους απαιτούμενους φόρους. Από εκεί πέρα οι ελλείψεις προσπαθούμε να τις καλύψουμε με κάθε τρόπο. Ποιο είναι αυτό το οποίο θεωρείτε εσείς από τη δική σας την πλευρά ως πολιτική προστασία ότι θα έπρεπε να υπάρχει από την αρχή της αντιπυρικής ή να υπάρχει συνολικότερα και γενικότερα και χρονικά στη δύναμη της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και για το οποίο τρέχετε ενδεχόμενα? Ένα πάγιο έτοιμο και βασικό που θα σας αναφέρω αρχικά είναι το επιστημιακό μας κέντρο, το οποίο λείπει σε επίπεδο περιφέρειας και είναι ένα αίτημα το οποίο πιστεύω να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Υπηρεσιακό κέντρο. Θα μπορέσει... Επιχειρησιακό. Συγγνώμη, πώς ακριβώς το εννοείτε, για να δω πρακτικά πώς δουλεύει? Το επιχειρησιακό κέντρο είναι, προβλέπεται να είναι στην έδρα της περιφέρειας, στην προκειμένη περιοχή στο Ηράκλειο. Εκεί συγκαλείται το ΠΕΣΟΠ αν χρειαστεί σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη και συντονίζει με τους υπόλοιπους συναρμόδιους φορείς όλη, κάθε φαινόμενο που προκύπτει. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Τσαπάκο. Καλημέρα σας από το Ράδιο 94. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.